Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, Βίτη, καλησπέρα στους τηλεθεατές, καλή εβδομάδα να έχουμε. Το τελευταίο διήμερο, εκτός από την δική μας περιοχή, όπου και εδώ είχαμε αρκετά περιστατικά και γεγονότα έτσι, που συγκλώνησαν, αν θέλει, στην τοπική κοινωνία. Και στο Πανελλήνιο, εκείνο το θέμα το οποίο έλαβε διαστάσεις, κοινωνικές διαστάσεις τεράστιες, ήταν το θέμα της αιματηρής συμπλοκής των αστυνομικών στο Πέραμα, στην Αθήνα, όπου είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ένας 20χρονος Ρωμά. Βέβαια, εμείς δεν θα σταθούμε στο γεγονός αυτό καθ' αυτό, Βαγγέλη, θα σταθούμε στην ουσία του θέματος, για αυτό που γίνεται περισσότερο λόγος, δηλαδή για τον 20χρονο Ρωμά. Όχι, δεν θα συμφωνήσω ακριβώς με την διατύπωση που κάνεις, ναι. Επιτρέψεις. Δεν είναι ο 20χρονος Ρωμά. Είναι άλλες κοινωνικές προεκτάσεις. Καταρχήν, επειδή με τους Ρωμά έχω ασχοληθεί κατ' επανάληψη στο παρελθόν, το θυμάσαι υπέθετο, έτσι. Και τους Ρωμά της περιοχής, γιατί έχουμε Ρωμά και εμείς εδώ. Ποια περιοχή δεν έχει? Αυτό, εγώ αναφέρομαι στη δική μας, γιατί για τη δική μας μιλάω. Έτσι. Προφανώς έχουν κι άλλες. Είναι διάσπαρτοι από την Ελλάδα. Είναι νομάδες, έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι τα χαρακτηριστικά της φυλής. Βέβαια. Δεν τα σεβόμαστε, δεν τα αποδεχόμαστε. Φυσικά. Άκουσε λοιπόν τώρα κάτι. Δύο επισημάνσεις ετάχει. Πρώτον, η απόλυτη υποκρισία της πολιτικής ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας και ειδικότερα του νέου υπουργού, του κυρίου Θεοδωρικάκου, ο οποίος προέκυψε στον τελευταίο ανασχηματισμό. Του κυρίου Θεοδωρικάκου, ο οποίος στα νιάτα του, ως γνωστόν, το λέτε βιογραφικό, δεν το λέω εγώ, ούτε το λέω, ούτε είναι προς ψόγων, αλλά να υπενθυμίζουμε κάποια πράγματα, γιατί οι ποιητές δικαιώνονται πάντα. Όταν ο ποιητής έγραψε το περίφημο «Πού σου νιώτη, πού δείχνες πως θα γινόμουν άλλος ή θα γινόσουν άλλος», αναλόγως όπως το πάρει κανείς, αυτά εντάξει, επιβεβαιώνονται. Ο Στανιάτου λοιπόν, ο κ. Θεοδωρικάκος, ως φοιτητής, ως νέος άνθρωπος, τα λοιπά, ήταν από τα πολύ δυναμικά και δραστήρια στελέχη της ΚΝΕ. Βεβαίως, ουδής, πώς το είχε πει, αλάθητος λοιπόν. Κανένας δεν είναι τέλειος σε αυτόν τον κόσμο. Το θέμα είναι να μετανιώσεις νωρίς και να επανέλθεις στην Ορθοδοξία, εισαγωγικά. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τον κύριο Θεοδωρικάκο να επισκέπτεται τους 7 συλληφθέντες αστυνομικούς με κατηγορίες, δεν τους έχουν αποδοθεί ακόμη, αλλά με βαριές πιθανώς σε βάρος κατηγορίες που θα τους αποδοθούν την Τετάρτη που θα απολογηθούν στον ανακριτή και τον εισαγγελέα και οι οποίοι κρατούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, και να τους επισκέπτεται και να λέει ότι εγώ τους επισκέφθηκα για λόγους συμβολικούς, και την ίδια ώρα να βγαίνει και να κάνει δήλωση και να λέει ότι πρέπει να παταχθεί η οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια στην αστυνομία. Άρα, χαϊδεύουμε τους αστυνομικούς, αλλά να παταχθεί η οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια. Λες και οι αστυνομικοί ενεργούν μόνοι τους. Λες και οι αστυνομικοί δεν παίρνουν εντολές από την πολιτική ηγεσία. Και παράλληλα, αυτός ο εξοχότατος κύριος υπουργός να επικοινωνεί και με τον πατέρα του αδικοχαμένου Ρωμά, για να δείξει ότι κοίταξε, έχουμε και κοινωνικές ευαισθησίες, δεν είναι. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία έχει και κοινωνικό προφίλ. Και ενδιαφέρεται για τις περιθωριακές κοινωνικές ομάδες όπως είναι η Ρωμά, και να του εκφράσει τα θερμά του συλληπιτήρια. Απόλυτη υποκρισία και πολιτικός φαρισαϊσμός, και από εκεί και μετά ο εμετός δικαίωμα και προνόμιο του καθενός. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι είναι τυχαίο πως η παραβατικότητα στους Ρωμά χτυπάει κόκκινο? Είναι τυχαίο πως αυτά τα παιδιά δεν ήταν 20 χρονών το θύμα, 18 ήταν, είναι το 2003, ήταν ο αείμνηστος, το 2003 γίνεται το ιστορικό του γεννηθής. Άρα είναι 18 χρονών, ναι ή όχι? Mm-hmm. Τόσο τη βγαίνει. Ναι, ναι. Ωραία. 18 χρονών παιδί και 2 15χρονοι, όλοι οι Ρωμά, έκλεψαν ένα αυτοκίνητο. Βαράει η παραβατικότητα κόκκινο στους Ρωμά, αγαπητοί Βίκοι, ναι ή όχι? Και στην περιοχή μας βαράει κόκκινο. Ναι. Γιατί βαράει κόκκινο? Αν σε τα σχολεία φέτος, για παίρνουν σε παρακαλώ στην Άρτα, έχετε Ρωμά? Βεβαίως. Ωραία. Κάνε ένα ρεπορτάζ. Δεν μπορώ να έρθω εκεί να κάνω ρεπορτάζ. Έχουμε και τον κορονοϊό και δεν έχουμε και τα μέσα. Να έρθω να το κάνω εγώ. Λοιπόν, κάντε ένα ρεπορτάζ να δούμε πόσα από τα παιδιά των Ρωμά της Σάρτας, τον Ιωαννίνο σου λέω εγώ, και πάμε και στα σπρωτεία εδώ πέρα.
Και ελάχιστα. Πηγαίνω, ορίστε. Ελάχιστα. Πηγαίνω στο σχολείο, ελάχιστα εκεί. Ναι. Εδώ κανένα. Και ποιος είναι η ευθύνη, μόνο των γονέων Ρωμά, οι οποίοι παλεύουν για το μεροκάματο και πουλάνε και λίμια. Ποιος θα σταματήσει σε ένα Ρωμά, αγαπητή Βίκη, να πάρει και λίμι και πιστεύει και λίμι. Καλά, το λέω καλά, το λέω και λίμι. Δεν με διορθώνει. Κιλίμι. Λοιπόν, διόρθωσέ με, αφού τα ξέρει αυτά, εσύ στρώνει και λίμια. Είναι και η εποχή τώρα. Δεν έχουμε, πάνε, πού τα βρούμε. Τέλος πάντων, αυτά που στρώνει. Ναι. Λοιπόν, ποιος λοιπόν θα σταματήσει να πάρει και λίμι από το Ρωμά που πουλάει ώρες ολόκληρες για να ζήσει την οικογένειά του? Κανένας. Και όλοι είναι στην παραβατικότητα, όλοι είναι στην παρανομία. Ποιος θα προσλάβει εργαζόμενος στην επιχείρησή του Ρωμά σε σούπερ μάρκετ, σε πρατήριο, σε οποιαδήποτε χειρονακτική εργασία? Πιστεύω ότι είναι πιο βαθιά τα αίτια της μη κοινωνικοποίησης, της ένταξης μάλλον στις τοπικές κοινωνίες των Ρωμά, αλλά δεν είναι η ώρα για να το πούμε. Δεν είναι, σημασία όμως έχει ότι κάποιοι ευθύνονται. Εννοείται. Έτσι. Όχι, δηλαδή, όχι όλα τα βάλει το Ρωμά. Και λέω εγώ, τυχαίο είναι που συνέχεια έχουμε συμπλοκές με Ρωμά. Λοιπόν, ας αποφασίσουμε τώρα το αν οι αστυνομικοί έκαναν. Γιατί να μην τα αφήσουμε αυτό αναπάντητο και πούν οι άλλοι ότι δεν παίρνουμε θέση. Το αν έκαναν υπέρβαση καθήκοντος ή υπέρβαση ορίων άμυνας και προστασίας, αυτό δεν θα το κρίνουμε εμείς, θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Έτσι. Μέχρι τότε, εμείς περιμένουμε έτσι, και θα σταματούμε την απόφαση της δικαιοσύνης. Αυτά λοιπόν, με τους Ρωμά. Χθες είχαμε εκλογές στις διοικούσες επιτροπές, κατά τόπους περιφερειακές ενότητες, για την Νέα Δημοκρατία, η εσωκομματική τέλος πάντων διαδικασία, η οποία κύλησε ομαλά. Στην Άρτα βέβαια ακούσαμε και λίγο πριν τον πρόεδρο τι μας είπε. Ο ίδιος παραμένει, δεν είχε ουσιαστικά αντίπαλο. Στην Θεσπρωτεία όμως είχατε δύο υποψηφίους, δεν είχατε, Βαγγέλη? Τι βιάζεσαι, είναι τη Θεσπρωτεία μου και τα Γιάννενα. Ναι, εντάξει, λοιπόν, εγώ μιλάω για τη Θεσπρωτεία πρώτα. Γιατί με αφαιρείς και το άλλο κομμάτι? Όχι, δεν στο αφαιρώ καθόλου. Απλά σε ρώτησα για τη Θεσπρωτεία. Μην βιάζεσαι. Πρώτα απ' όλα είπες κλείσαν ομαλά. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι δικαιώθηκα. Είπα σύμφωνα με αυτά που είπε ο πρόεδρος ο δικός μας. Όχι, έχει δίκιο απόλυτα. Έχει δίκιο. Ομαλά κλείσανε. Αλλά θα μου επιτρέψεις να πω ότι δικαιώθηκα. Όταν έκανα τις εκτιμήσεις μου την προηγούμενη εβδομάδα για τις εκλογές τις νομαρχιακές της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί είπα ότι υπάρχει μια απόλυτη απαξίωση, μια απόλυτη αδιαφορία. Μια μεγάλη αδιαφορία. Έχουν στρέψει την πλάτη, εγώ λέω, θεωρώ πως και στα άλλα κόμματα συμβεία, και θα το δούμε αυτό, αλλά μιλάμε για μια δημοκρατία που είναι κόμμα εξουσίας και μάλιστα είναι το κόμμα στην εξουσία σήμερα. Mm. Πρωτοφανές αυτό, που σημαίνει ότι συνήθως τα κόμματα αυτά τραβάνε κόσμο, έτσι δεν είναι? Mm. Λοιπόν, και επειδή είπες ομαλά, γιατί να μην είναι ομαλά, αφού ούτε συμφόρηση υπήρξε, ούτε ξέρω εγώ πώς το λένε, πολυκοσμία, ούτε τίποτε. Και επειδή αν τα λες εσύ θεωρητικά είναι επαπτερόεντα, να μιλήσουμε με αριθμούς. Πάμε λοιπόν. Πανελλαδικά, ξέρεις πόσοι ψήφισαν σε σχέση με τις προηγούμενες νομαρχιακές εκλογές, μέσα κατά μέσο όρο πανελλαδικά, έτσι, στις εκλογές αυτές? Οι προηγούμενες, υπενθυμίζω, νομαρχιακές εκλογές έγιναν πριν από 2 χρόνια, το 2019. Δύο και κάτι. Έγιναν πριν από 3 χρόνια, γιατί ήταν να γίνουν, ναι, πέρυσι, ναι, λόγω του κορονοϊού, ναι, και πήγανε φέτος. Ναι, έγιναν πριν 3 χρόνια, ναι. Εδώ για την Άρτα, από όσο μου είπε ο πρόεδρος, σε πανελλαδικό επίπεδο, όχι, δεν έχω στοιχεία, αλλά σε τοπικό επίπεδο, από ό,τι μου είπε ο ίδιος, σχεδόν διπλασιάστηκε ο αριθμός όσων πήγαν να ψηφίσουν στις εκλογές τις χθεσινές. Λοιπόν, ο κύριος πρόεδρος, δεν ξέρω να τον συγχαρώ καταρχήν για την εκλογή του, αλλά απάντησε πολιτικά. Δεν ξέρω αν έχει πολιτικές βλέψεις. Εγώ ερωτώ συγκεκριμένα, και να με ακούει ο πρόεδρος, ερωτώ συγκεκριμένα το ποσοστό κατά μέσο όρο πανελλαδικά επί τις 100 αυτών οι οποίοι προσήλθαν στις κάλπες, επί τις 100 των εγγεγραμμένων, ναι, 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 με ενότητα δημοκρατία, έτσι. Για ξέρεις πόσο είναι? Mm-hmm. Είναι 30%. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία του κόμματος. Ναι. Λοιπόν, στη Θεσπρωτεία, ξέρεις, και θα μιλήσω και με αριθμούς. Στα Γιάννενα, για παράδειγμα, ψήφισαν 1.280 περίπου. Είναι αριθμός αυτός για ένα νομό με 170.000 κατοίκους? Γιατί είναι νομού, έτσι, μισού, είναι νομού οι εκλογές, έτσι, δεν είναι πόλεις, έτσι. Είναι αριθμός αυτός 1.270. Όχι. Πάμε στη Θεσπρωτεία. Στη Θεσπρωτεία,
πρόσεξε, το 2019 με το 2019 όταν έγιναν εκλογές για την επανεκλογή, μάλλον για εκλογή Προέδρου, Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν πάλι υποψήφιος ο κ. Μητσοτάκης, ψήφισαν περίπου 3.000. Πρόσεξε. Και χθες στις εκλογές για την Νομαρχιακή Επιτροπή, για την εκλογή Νομαρχιακή Επιτροπή, ψήφισαν περίπου 650. Βλέπεις την ψαλίδα, τη διαφορά. Είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη. Δηλαδή, στην Δημοκρατία ψήφισε ένα ποσοστό γύρω του 20% των εγγεγραμμένων. Αυτό είναι ένα καμπανάκι μεγάλο για το κόμμα. Μιλάμε για Δημοκρατία σήμερα, θα μιλήσουμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Προσεχώς όταν έχει εκλογές και για το ΚΙΝΑΛ, όταν έχει η ώρα να κάνουν κριτική κλπ. Είναι καμπανάκι για το κόμμα και για τους εδώ τοπικούς, τα εδώ τοπικά κομματικά στελέχη, τα οποία έχουν την ευθύνη και όποιος έχει την ευθύνη. Και καμπανάκι για το κόμμα γενικότερα ότι. Και μάλιστα το κυβερνών κόμμα, ότι ο κόσμος σας έχει, μα όχι ο κόσμος, η βάση, η δική σας, η οργανωμένη βάση, σας έχει γυρίσει την πλάτη. Τώρα, να πω λοιπόν ότι στα Γιάννενα εξελέγει, μεταξύ τριών υποψηφίων, εξελέγει η κυρία Λένα Σταμάτη, γυναίκα, με άρωμα γυναίκας η εκλογή στα Γιάννενα, να της ευχηθούμε καλή θητεία, και στην, μεταξύ τριών υποψηφίων, προηγήθηκε αυτή, και στη Θεσπρωτεία, μεταξύ δύο υποψηφίων, του κυρίου Φάνη Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι και σημερινός πρόεδρος μεταβατικός της Νομαρχιακής Επιτροπής μετά την παρέτηση του κυρίου Λάμπρου, και του κυρίου Σοκράτη Μπότου, επικράτησε με μικρή διαφορά, οριακή ήταν στην αρχή, μετά αυξήθηκε κατά τη ο κύριος Φάνης Κωνσταντίνου. Να ευχηθούμε και σε αυτό καλή θητεία. Όσον αφορά τους συνέδρους, τους υποψήφιους για σύνεδροι ήταν 5, εξελέγησαν και οι 5, γιατί 5 έπρεπε να εκλεγούν, άρα εντάξει. Όλοι εξελέγησαν. Πρώτος ήρθε ο κύριος Χασιώτης. Οι πρόεδροι των Δημοτικών Τοπικών Επιτροπών όλοι εξελέγησαν, γιατί ήταν από ένας υποψήφιος, και τα μέλη όλα εξελέγησαν, γιατί ήταν ακριβώς ο αριθμός αυτών που συμπλήρωσαν τα ψηφοδέλτια. Τι δείχνει αυτό, αυτό που είπε προηγουμένως, ότι ακόμη υπήρξε δυστοκία και στο να βρεθεί κόσμος για να κατατιστούν έτσι οι υποψηφιότητες και να συμμετέχουν και για να σχηματιστεί η νέα Νομαρχιακή Επιτροπή. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους τους νεοεκλεγέντες και υπενθυμίζω ότι με αυτές τις Νομαρχιακές Επιτροπές η Νέα Δημοκρατία θα πάει στις επόμενες εκλογές. Άρα έχουν βαρύ φορτίο στους ώμους τους. Από εκεί μετά μένει να πείσουν τον κόσμο και ειδικά τη νέα γενιά να ξαναγυρίσει λίγο προς την πολιτική γενικότερα και τη Νέα Δημοκρατία ειδικότερα. Καλή σας νύχτα. Καλή θητεία να έχουν.